ήταν μια σύσκεψη θεσμική για το σχηματισμό εκλογικής υπηρεσιακής κυβέρνησης, μιας και δεν έγινε δυνατό από τα άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν ίδιες στρατηγικές στοχεύσεις και κοινά προγράμματα να διαμορφωθεί η κυβέρνηση συνεργασίας με βάση τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση με εκλογές στις 25 του Ιούνιου και εκεί θα δώσουμε όλη τη μάχη. Προχωράμε δυνατά από τώρα τα μέλη, οι φίλοι, οι οπαδοί του ΚΚΕ, έτσι ώστε να γίνει ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές. Γιατί η κυβέρνηση η επόμενη της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και η αντιπολίτευση που θα στηρίζει, όπως έχει στηρίξει και στο παρελθόν και τώρα, με βάση τις κοινές στρατηγικές επιλογές, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα δύο κόμματα ως αντιπολίτευση, θα στηρίζουν αυτή την πολιτική που θα είναι ενάντια στο λαό μας για τα συμφέροντα των λίγων. Από αυτή τη σκοπιά, η μόνη δύναμη που προβάλλει ως δύναμη πραγματικής μαχητικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι μόνο το ΚΚΕ και βέβαια λόγω του άδικου, του πιο άδικου εκλογικού νόμου απαιτείται η μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων να καταγράψει το ΚΚΕ ψήφους και ποσοστά όχι μόνο τα ίδια, το 7,2, αλλά πολύ περισσότερα στις επόμενες εκλογές. Τέτοια μηνύματα ενθαρρυντικά έρχονται από όλη την Ελλάδα. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Καλούμε και όσους συνανθρώπους μας, φίλους και φίλες, σκέφτηκαν να ψηφίσουν το ΚΚΕ και δεν το έκαναν στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής, να το κάνουν τώρα έχοντας και την εικόνα όλων των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Είμαστε αισιόδοξοι, θα πάμε μπροστά. Ευχαριστώ.